tavsiye ederiz. Evet değerli izleyiciler, akupunktur tedavisiyle devam edeceğiz. Son yıllarda çok rağbet gören bir tedavi yöntemi oldu. Ve Sayın Haris Theoharous da Çin'de tam 10 yıl akupunkturun tedavisini öğrenmiş. Evet, onun ağzından akupunktur nedir, genel olarak nerelerde kullanılır onu dinleyeceğiz. Κινέζικη ιατρική ξεκίνησε από την νεολιθική εποχή. Έχουν βρεθεί στοιχεία ότι ξεκίνησε την νεολιθική εποχή. Για παράδειγμα, πέτρινες βελόνες, τα οποία πιστεύετε ότι ήταν τα πρώτα εργαλεία, και από διάφορες αναφορές στα αρχαία συγγράμματα, συγγράμματα των πρώτων αιώνων, που αναφέρουν για πιο παλιά βιβλία, για πιο παλιές εμπειρίες στον περιορισμό και στην κινέζικη βοτανοθεραπεία. Μάλιστα. Συνδυάζεται ο βελονισμός με τη βοτανοθεραπεία ή είναι δύο διαφορετικές ιατρικές? Ο βελονισμός είναι ένα συμπλήρωμα της βοτανοθεραπείας στην Κίνα. Αχα. Δηλαδή αναφερόμενοι στην παραδοσιακή. Στην κινέζικη ιατρική. Ναι. Ιατρική. Έχουν καταρχήν την ίδια θεωρία. Μάλιστα. Στηρίζονται πάνω στην ίδια θεωρία, στην ίδια διάγνωση. Μάλιστα. Και θεωρείται συμπλήρωμα της βοτανοθεραπείας. Συμπλήρωμα, συμπληρώνει το ένα το άλλο. Μάλιστα. Μήπως προϋπήρχε η βοτανοθεραπεία? Είναι άγνωστο βέβαια. Είναι άγνωστο ποιον ξεκίνησε πρώτο. Σωστό. Αλλά εάν πάμε να δούμε πώς ξεκίνησε το καθένα, πρέπει να είναι περίπου παράλληλα. Παράλληλα. Ποιες ασθένειες θεραπεύονται με τον βελονισμό και τη βοτανοθεραπεία, αν τα βάλουμε μαζί ή μόνο με τον βελονισμό? Αν βάλουμε και τη βοτανοθεραπεία, τότε το φάσμα είναι πολύ, πολύ μεγάλο. Ας πάρουμε τον βελονισμό με το θέμα μας. Ο βελονισμός, μετά από κάποιες στοιχεία, έναν κατάλογο που έχει δώσει, ας πούμε, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περίπου 45 παθήσεις. Παθήσεις, ναι. Βασικά ό,τι έχει να κάνει με πόνο. Mm-hmm. Παθήσεις επώδυνες. Mm-hmm. Αρθρίτιδες, ημικρανίες, έλκη, δυσμηνόρια, τούτα επώδυνες καταστάσεις. Να διευκρινίσουμε κάτι. Όταν λέτε, ας πούμε, το έλκος, έτσι, θεραπεύεται με τον βελονισμό? Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις έλκους να θεραπευτεί με τον βελονισμό, κάποιες άλλες περιπτώσεις να θεραπευτεί σε συνδυασμό με τη βοτανοθεραπεία και κάποιες άλλες περιπτώσεις να είναι συμπλήρωμα της κανονικής ιατρικής. Της κανονικής θεραπείας. Ναι. Που δεν είναι πώς θα πω, ολοκληρωμένη η θεραπεία. Είναι ολοκληρωμένη η θεραπεία, αλλά δεν είναι για ορισμένα πράγματα. Δεν έρχεται να... Δεν εναντιώνεται στην άλλη, στη σύγχρονη ιατρική. Δεν συγκρούονται δηλαδή. Δεν συγκρούονται. Συμπληρώνει τη μια την άλλη. Δηλαδή μπορεί ένας γιατρός ο οποίος θεραπεύει κάποιον ασθενή με ελκός να ζητήσει από βελονιστή να συμβάλλει στην ολοκλήρωση της θεραπείας. Έτσι το καταλαβαίνω. Ναι, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω ακόμα τον περιορισμό για πιο οξύες περιπτώσεις, όταν κάποιος πονάει το στομάχι του, διότι έφαγε κάτι. Ναι. Αυτό μπορεί να φύγει τόσο πόνος πολύ πιο γρήγορα από ότι να δράσει μια ένεση. Μια ένεση κάποια χάπια. Ναι, ναι, διότι η ένεση να μπει, ας πω, να μπει στο αίμα, να δράσει, ξέρω εγώ, θέλει σε κάποιο χρόνο. Για παράδειγμα, κάποιες αυχαίνικες παθήσεις. Ναι. Θεραπεύονται, έχω διαβάσει, δηλαδή θεραπεύονται εύκολα με αυχενικές παθήσεις, τενοντίωση, ξέρω εγώ, τενοντίτιδες, πώς το λένε, οσφιαλγίες. Αυτά είναι όλα στα επώδυνα. Ισιαλγίες, νευραγίες, αυτά, αρθρητικά. Αυτά θεραπεύονται με βελονισμό, έχω παρακολουθήσει δηλαδή. Αρθρητικά, επίσης τώρα τελευταία χρησιμοποιούμε τον βελονισμό σε προβλήματα αγωνιμότητας, στις περιπτώσεις των εξωσωματικών, για να πετύχει η εξωσωματική, χρησιμοποιούμε τον βελονισμό.
Έχετε δηλαδή τέτοιες περιπτώσεις? Ναι, ναι, τον περασμένο μήνα είχα 4-5 κοπέλες που ήταν από την Αγγλία. Και θεωρούνται επιτυχείς οι επεμβάσεις με βελονισμό, φαντάζομαι? Έχω γίνει κάποιες έρευνες τα τελευταία 1-2 χρόνια και αποδείχτηκε ότι όταν γίνει ο βελονισμός πριν και μετά την τοποθέτηση του αρίου, τότε έχουμε, έχουμε περισσότερες πιθανότητες για να πετύχει κοίηση. Άρα συμβάλλει, συμβάλλει πολύ, ναι, ο βελονισμός. Βέβαια, σε αυτήν την περίπτωση είναι συμπλήρωμα της ιατρικής. Αρκετά ενδιαφέρον για τις γυναίκες που θέλουν να... Είναι και περιπτώσεις που μπορούμε με τα βότανα, με τον βελονισμό, να βοηθήσουμε πριν φτάσουμε στην εξωσωματική. Αλλά πάλι έτσι που είναι ωραίο παράδειγμα, περιπτώσεις όπου έχουμε το έμβριο να μην είναι στη θέση του, με το να θερμάνει ένα σημείο στο μικρό το δάχτυλο του ποδιού, τότε έχουμε πολλά ψηλό ποσοστό που γυρίζει στη θέση του. Αυτό το κάνουμε λίγο πριν την... Δεν το κατάλαβα, δηλαδή το να θερμάνει το δάχτυλο του ποδιού του ασθενού. Του ασθενού, του ασθενού. Της γυναίκας που... Της γυναίκας, ναι, έχουμε μια ειδική θεραπεία που λέγεται μοξοθεραπεία ή θεραπεία. Βασικά είναι το άλλο μισό του βελονισμού στην Κίνα. Μάλιστα. Οπότε είναι κάτι σαν ένα μπούρο, σαν ένα τσιγάρο και το θερμάνουμε το σημείο εκεί στο πόδι και γυρίζει το έμβριο στη θέση του. Με παραπέμπεις τώρα κάπως στη ρεφλεξολογία που είναι κάτω από το πέλμαν, τα νεύρα που αντιστοιχούν στα διάφορα όργανα του οργανισμού. Η ρεφλεξολογία και μια κάπως πιο νέα μέθοδος βελονισμού, το σουτσόκ, είναι αντανακλασιοθεραπεία. Μα, παροπέμπει το ίδιο. Είναι, ο βελονισμός είναι σημεία σε όλο το σώμα. Αχα. Και είναι μια εντελώς διαφορετική θεωρία. Πιστεύετε, σύμφωνα με τους Κινέζους, ότι στο σώμα μας υπάρχει μια ζωγόνος, ας το πούμε, δύναμη, ενέργεια, η οποία κυκλοφορεί σε όλο το σώμα, σε ένα δίκτυο καναλιών, τα οποία συνδέουν όλα τα όργανα, και εσωτερικά και εξωτερικά. Και τα σημεία του βελονισμού είναι σημεία πάνω στο σώμα μας, πάνω στο δέρμα, όπου έχουμε πιο, ας το πούμε, η ενέργεια είναι πιο συγκεντρωμένη. Ναι, παρεμβαίνει δηλαδή σε κομβικά σημεία. Σε κομβικά σημεία, βιοενεργά σημεία. Ναι, οπότε αν συμβάλλει στο να απαλύνει τον πόνο ή να βοηθήσει. Πιστεύετε, σύμφωνα με τους Κινέζους, ότι κάθε ασθένεια προκαλείται από ένα μπλοκάρισμα, από ένα μπλοκάρισμα στη ροή της ενέργειας. Είτε από εξωτερικούς παράγοντες, είτε από εσωτερικούς παράγοντες, εξωτερικοί παράγοντες, είναι το κρύο, η ζέστη, η υγρασία. Δηλαδή ένας βελονιστής πρέπει να ξέρει αν θα ξεμπλοκάρει τη ροή. Μάλιστα, πώς να την ξεμπλοκάρει και ποια σημεία να χρησιμοποιήσει. Ποιο σημείο ή πώς να την ενεργοποιήσει. Βεβαίως, να την ενεργοποιήσει. Εκεί που έχουμε μειωμένη ροή της ενέργειας, θα αυξήσουμε τη ροή, εκεί που πηγαίνει περισσότερη ενέργεια, λιμνάζει, ας το πούμε, πρέπει να αποβάλλουμε την ενέργεια. Ναι, σας ρωτώ για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας, γιατί είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Οπότε, σύμφωνα με την κινέζικη την αντίληψη, την θεωρία, σκοπός του βελονισμού είναι να ξεμπλοκάρει την ροή της ενέργειας. Τώρα, κάπως πιο καινούργια, η ιατρική, η επιστημονική εξήγηση για το πώς λειτουργεί ο βελονισμός είναι ότι μπαίνοντας οι βελόνες στα συγκεκριμένα σημεία, βασικά ερεθίζουμε ειδικά νεύρα και στέλνουμε μηνύματα στον εγκέφαλο. Γίνονται αυτά τα μηνύματα, υπάρχουν ειδικοί δέχτες στον εγκέφαλο, τα οποία κάνουν δεκτά τούτα τα σημεία και προκαλούμε την έκρηση ουσιών, είναι οι ενδοφρίνες, οι εγκεφαλίνες και σερωτονίνη και άλλων ουσιών, τα οποία δρούν ως τα φυσικά φάρμακα του οργανισμού μας. Κάποιες λειτουργικές καταστάσεις, όταν
π.χ. έχουμε κάποιο ανατομικό πρόβλημα, τότε είναι δουλειά του δολονιστή. Αλλά όταν είναι κάποια λειτουργικής φύσεως προβλήματα, τότε μπορεί νέο δολονιστή να προσφέρει και η Κινέζικη Ιατρική να προσφέρει πολλά. Είχε ένα πρόβλημα αντρικής ανικανότητας. Όταν δεν είναι κάποιο ανατομικό το πρόβλημα και είναι απλά λειτουργικής φύσεως πρόβλημα, τότε είναι μπορεί ο οργανισμός να βοηθήσει. Άλλες περιπτώσεις πάλι που έτσι είχαν από τα προβλήματα, επειδή μιλούμε για γονιμότητα, προβλήματα σπέρματος. Μειωμένο σπέρματος βαρύ κλπ. Μπορεί με διάφορα βότανα και με τον οργανισμό να έχουμε μια αύξηση του στόματος βαρύ, της λειτουργίας κλπ. Γιατρέ, ήθελα να θίξω το θέμα, το τόσο σοβαρό θέμα του καπνίσματος που μας απασχολεί όλους τώρα τελευταία. Ο βελονισμός ή η βοτανοθεραπεία ή και τα δύο μαζί θεραπεύουν, δηλαδή βοηθούν στο να σταματήσει κάποιος το κάπνισμα ή συμβάλλουν στο να μειωθεί το κάπνισμα? Μπορείτε να μας το διευκρινίσετε. Ο βελονισμός μπορεί να συμβάλλει στο να μειωθεί το κάπνισμα ή και να σταματήσει ακόμα, νομίζω ότι ο ίδιος ο ασθενής θέλει να σταματήσει το κάπνισμα. Εννοείται ότι για να ζητήσει να κάνει. Γι' αυτό και στο εξωτερικό υπάρχουν ειδικά κέντρα τα οποία είναι για απεξάρτηση, είτε από το αλκοόλ, είτε από το κάπνισμα, είτε από ναρκωτικά, που έχουν τον βελονισμό σαν μια από τις κύριες τους θεραπείες. Εμένα οι σπουδές μου ήταν 7 χρόνια μαζί με τη γλώσσα. Όταν έφτασα στο 6,5 έτος, τότε κατάλαβα ότι είναι εξαιρετικότερο. Και ζήτησα από τους Κινέζους να επεκτείνω τις σπουδές μου για ακόμα 2-3 χρόνια για να πάω στο νοσοκομείο να αποκτήσω την πείρα. Μάλιστα. Και εντάξει, οι Κινέζοι δεχτήκαν το, το ίδρυμα εδώ, η Επιτροπή Υποτροφιών δέχτηκαν το και έκανα ακόμα 3 χρόνια σπουδές. Πολύ ωραία. Γιατί τότε κατάλαβα ότι μπήκα σε βαθιά νερά, να το πούμε. Όχι σε βαθιά νερά. Άνοιξα την πόρτα και μπήκα μέσα. Μάλιστα.